Όλα τα χρόνια που φτιάχνω τα 5 παλτά, πιστεύω ότι δεν έχει υπάρξει βίντεο που να μου έχει ζητηθεί πιο έντονα. Βέβαια, έχω να πω ότι από τη μία διαφωνώ κάθετα με το κόνσεπτ του εν λόγω βίντεο. Δεδομένου ότι ένα παίκτη φτάνει να παίξει στο επίπεδο τη τεχνική του, τότε εκ των πραγμάτων είναι ενό χι επίπεδου. Από την άλλη, βέβαια, σκέφτηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ψάξω και να βρω έτσι μια πιο shady version τη εθνική ή μια οποιαδήποτε εθνική γενικότερα. Πάμε όμω να δούμε πιο συγκεκριμένα 5 παλτά που πέρασαν από την εθνική Ελλάδα. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι λίγο tricky. Ουσιαστικά μπορεί να δείτε παίκτες με σημαντική ατομική καριέρα, αλλά στην εθνική να μην άφησαν ένα όχι τόσο θετικό στίγμα. Ο Χαλκιάς με την εθνική ομάδα κατέκτησε το Euro το 2004, έπαιξε σε 2 Euro μετά και σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Σε ατομικό επίπεδο έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, Αγγλία και Ισπανία. Σίγουρα τίμιος κίπερ, που απλά ήταν πίσω από ονόματα όπως ο Νικοπολίδης και ο Τζόρβας. Στο Euro του 2012 είχε έρθει η ώρα του βετεράνου κίπερ να ηγηθεί της εθνικής ομάδας. Το πρώτο μάτς της εθνικής στην Ισοπαλία 1-1 με την Πολωνία ήταν βασικός. Βασικός ξεκίνησε και στο δεύτερο παιχνίδι της εθνικής απέναντι στην Τσεχία, όπου δέχτηκε σε 21 λεπτά 2 γκολ. Κατόπιν έγινε επιτόπου αλλαγή, με τον Μιχάλη Σιφάκη να κουβαλάει στο υπόλοιπο τουρνουά την εθνική. Η αφορμή της αλλαγής ήταν τραυματισμός του Χαλκιά, αλλά όσοι είδαμε εκείνο το μάτς, καταλάβαμε ότι ο Φερνάντο Σάντος έβγαλε τον τερματοφύλακά του για τον λόγο ότι έπαθε σοκ από τα 2 γκολ. Ειδικά στο δεύτερο γκολ των Τσέχων, ο Χαλκιάς έφερε τεράστια ευθύνη, μιας και η μπάλα του έφυγε μέσα από τα χέρια και φάνηκε πως τελικά δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την πίεση. Ο Στέφανος Κλάους Αθανασιάδης αγωνίστηκε 12 φορές με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Παρόλο που την περίοδο που έπαιζε στην Εθνική αποτελούσε το πολυβόλο και τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, δεν κατάφερε να σκοράρει ποτέ. Αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ρανιέρη στην Εθνική μετά το Μουντιάλ το 14 για την κορυφή της επίθεσης. Μάλιστα, αποτελούσε τον μόνο βασικό παίκτη της Εθνικής που αγωνιζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα εκείνη την περίοδο. Δυστυχώς για τον ίδιο αλλά και για την Εθνική δεν μπόρεσε να ενταχθεί στο κλίμα. Βέβαια, αφού το έφυγε από τον ΠΑΟΚ, δεν ξαναγωνίστηκε με την εθνική και μπορεί να λέει πως είναι ένας από τους ελάχιστους κορυφαίους επιθετικούς που ποτέ δεν σκόραραν τα γαλανόλευκα. Τον συγκεκριμένο τύπο θα τον χαρακτήριζα ως ίσως τον μοναδικό που αξίζει 100% να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Γιατί πολύ απλά το 100% των μάτς που έπαιξε ως διεθνής ήταν απλά ισχρά. Και με αυτά εννοώ το ένα μάτς που βρέθηκε στη βασική δεκάδα, αυτό με τα νησιά Φερόε στο Καραϊσκάκης. Ένας αμυντικός με εμπειρία από Άρη, ΑΕΚ και at the time βασικός στο Ισπανικό πρωτάθλημα με τη Λεβάντε, όλοι περίμεναν ότι ο Καράμπελας θα ξεγράψει από το χορτάρι τους ήμι επαγγελματίες παίκτες των Φερόε. Η συνέχεια σε όλους γνωστή. Ο ερασιτέχνης παίκτης των Φερόε έκανε μπάλα τον Καράμπελα και έβγαλε τη σέντρα για την πιο εξευτελιστική ήττα στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας. Φυσικά δεν λέω ότι ο Καράμπελας ήταν ο μόνος που έφταιγε στο κάζο, αλλά εύκολα γίνεται ο αποδημοπέος τράγος και δεν αγωνίστηκε γενικά ποτέ ξανά με την Εθνική Ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι με πονάει που βάζω τον Καρνέζη σε αυτή τη λίστα, γιατί πάντα τον γούσταρα σαν τερματοφύλακα, αλλά έχει κάνει και αυτό στα μαγικά του. Εννοείται αναγνωρίζουμε την προσφορά του στην εθνική και το γεγονός ότι αποτέλεσε τον βασικό κίπερ για χρόνια, αλλά μετά από μια συζήτηση στο Discord μας, αν δεν είστε μέσα χωθείτε, link στην περιγραφή, αποφάσισα να τον συμπεριλάβω. Πολλοί έχω παρατηρήσει τον κατηγορούν μαζί με τον Γκέκα για την ήττα από την Κώστα Ρίκα, αλλά για το συγκεκριμένο και μόνο match θα έλεγα πως είναι ξεκάθαρο foul του goalkeeper. Αφτερόλο, ο Καρνέζης δεν έπιασε κανένα από τα πέναλτι και δεδομένου ότι η Ελλάδα κυριάρχησε στο επιθετικό κομμάτι, ο κερκυραίος κίπερ δεν συνέβαλε ακριβώς στην αμυντική λειτουργία. Στη συνέχεια αποτέλεσε βασικό τερματοφύλακα της καταστροφικής πορείας των προκριματικών του Euro 2016, οπότε θα μπορούσε να είναι στη θέση του Καρνέζη οποιοδήποτε από τους βασικούς εκείνης της περίοδου, πέρα από όσους έχουμε ήδη συμπεριλάβει στο βίντεο.
Γράφω αυτό το κείμενο λίγα μόλις λεπτά μετά το Ελλάδα-Γεωργία 1-1, οπότε δεν υπόσχομαι αντικειμενικότητα. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας παίκτης με 0 αγωνιστικά λεπτά όλο το 2021 αποτέλεσε βασική επιλογή της εθνικής μου προξένησε μάλλον αρνητικό ενδιαφέρον. Ως παίκτη, η Παναθηναϊκή ειδικά σίγουρα θα τον θυμάστε ως ένα μεγάλο ταλέντο πίσω στο 2013 και αποτελεί μία από τις ακριβότερες πωλήσεις στην σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού. Η Sunderland τον απέκτησε ως ένα ελπιδοφόρο project πάνω στη σεζόν 13-14 και δεν έπιασε ποτέ. Συνολικά αγωνίστηκε 4 φορές στην Premier League και στη συνέχεια την πέρασε δανεικός μέχρι και το 2016. Συγκεκριμένα πέρασε ένα εξάμηνο από το Παναθηναϊκό, συνέχισε σε Β' Γερμανίας, Κροατίας, Σκωτία και από το 2019 απέκτησε φανέλα βασικού στην Ομόνια. Τελευταία φορά βέβαια αγωνίστηκε τον Νοέμβριο του 20 με την φανέλα της Πυριακής ομάδας. Από εκεί και πέρα τα επόμενα αγωνιστικά του λεπτά ήταν με την Εθνική, όπου έγινε μπαλάκι για τους γεωργιανούς αντιπάλους. Ο προπονητής John Van Schip επέλεξε τον Μαυρία παρόλο που υπάρχουν και καλύτεροι στη θέση του και δεν έχει καμία ιδιαίτερη ιστορία με την Εθνική. Και με αυτόν τον τρόπο βασικά χάθηκαν βαθμοί. Αυτά λοιπόν ήταν 5 παλτά που πέρασαν από την Εθνική Ελλάδας. Όπως είπα και στην αρχή, είναι δύσκολο να καθορίσεις ποιος είναι παλτός σε μια Εθνική που θεωρητικά αγωνίζονται οι καλύτεροι παίκτες. Σε κάθε περίπτωση το προσπάθησα, ελπίζω να μείνατε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Μην ξεχάσετε να μου γράψετε από κάτω άλλους παίκτες που πιστεύετε ότι θα άξιζαν μια θέση σε αυτή τη λίστα, άλλες εθνικές, και τα λέμε την επόμενη φορά.